Έχει τελειώσει και η διαδικασία από την πλευρά του Πανεπιστημίου να παρακολουθεί η έκταση για χρήση στο Δήμο Γερμανών, έτσι ώστε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να υλοποιήσει αυτό το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο. Κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρει και είναι περιγραφικά είναι ότι η προγραμματική σύμβαση ισχύει από τις 16 Ιανουαρίου του 2011, τότε που έχει υπογραφεί, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2061, είναι διάρκεια 50 ετών μεταξύ του Δήμου Γερμανών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Αναπτυξιακής Γερμανών ΑΕ, που αφορά την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου στον Όλια και με το παράδειγμα όλων αυτών που περιγράφει. Εδώ λοιπόν είναι ο χάρτης της Ευρώπης, αυτός είναι ο χάρτης της Ευρώπης για τη φωτορύπανση και εδώ βλέπετε πόσο σκοτεινή είναι η περιοχή του Όλια, από τις πιο σκοτεινές, από τις πιο καθαρές και από τις πιο διαυγείς περιοχές του πλανήτη. Ξέρετε ότι κάναμε μια προσπάθεια για 5 χρόνια τώρα να φτιάξουμε ένα, κατά τη γνώμη μου, καλό έργο να αφορτηθεί και η περιφέρεια, αλλά πιο πολύ να αφορτηθούν τα χαριά, η ώρα μας, να αγαπήσει την αστυνομία και την επιστήμη γενικά. Αρχίσαμε αρχικά, αυτή ήταν η ιδέα, να έχουμε ένα εκπαιδευτικό μέρος να μπουν τα παιδιά από τα σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκια να επισκέπτονται το δόλιο και να βλέπουν τα αστέρια, τους πλανήτες με ένα αρκετό τεχνολογικό όργανο. Το Πανεπιστήμιο, το Ρωσέδο Πανεπιστήμιο για χρόνια τώρα προσπαθεί να φτιάξει δικό του αστεροσκοπείο στο χρώμα. Και επειδή δεν είναι και το πιο καταλληλότερο, όταν βρέθηκε ο Όλιακας, με χαρά συμφωνήσανε να χρησιμοποιήσουν τον Όλιακα σαν δικό τους μέρος για να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές τους. Η εκπαίδευση των αστρονόμων χρειάζεται ένα αρκετά αναπτυγμένο εργαλείο. Και θα δείτε ότι όταν γίνει θα έχουμε αρκετούς ερευνητές που θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον Όλιακα. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, από τη Βόρεια Ελλάδα και από όλη την Ελλάδα και ακόμα και από το εξωτερικό. Είναι κατάλληλο το μέρος και νομίζω ότι θα το αξιοποιήσουν. Είδα ότι έχουν κάνει αρκετή προσπάθεια, αρκετή πρόοδο και το έργο επιλέχθηκε να είναι ένα από τα όργανα σημαίες και είναι από τα λίγα όργανα που είναι επιστημονικά. Αυτό λέει κάτι και θα δείτε ότι αυτό το έργο θα φέρει τα γρεβενά, θα βάλει τα γρεβενά στο χάρτη του κόσμου. Τολμήσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα, αν δεν είχαμε την επίβλεψη, την καθοδήγηση και την εγγύηση της παρουσίας ενός κορυφαίου επιστήμονα στην αστρονομία που έχει διαπρέψει σε παγκόσμιο επίπεδο, που είχε την τύχη και τη χαρά να είναι από τους πρωτεργάτες που στείλανε το πρώτο μηχανάκι στον Άρη, το Pathfinder το 2003, που είχε συμμετοχή σε κορυφαίες αποστολές διαστημικές με την NASA σε όλο τον κόσμο, που κατάγεται από τα Γερμανά, κατάγεται από τους Γιάκερ, που έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία, κυνηγημένος στην Τσεχία, καταξιώθηκε επιστημονικά και έφτασε να είναι περιζήτητος στα υψηλότερα επιστημονικά ιδρύματα του κόσμου και στην NASA που είναι σήμερα ένωσος του κορυφαίο στην αστροφυσική και στην αστρονομία. Ο ίδιος μας έφερε σε επαφή με την ομάδα του Απιθύτα, με τον Γιάννη του Σιραδάκη, ο οποίος αντικειμενικά είναι ο κορυφαίος αστρονόμος, με
τους ερασιτέχνες αστρονόμους, αλλά και με μια σειρά άλλων επιστημόνων και έφερε τα γραβενά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε αστρονομικό και όχι μόνο επίπεδο. Θα αναφέρω απλά για την ιστορία, όταν το AIT, το Atlas International Technology, τον τίμησε στη Μεγάλη Βρετανία, ένα και μοναδικό ξεχωριστό επιστήμονα ανά τον κόσμο, Έλληνα επιστήμονα στον κόσμο, στο λόγο του και στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά και επικεντρώθηκε στο όραμα, στην κατασκευή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου στον Όλια. Και αυτό δείχνει την αγάπη που έχει για τον τόπο του, αλλά και το πόσο πιστεύει σε αυτό το εγχείρημα. Δεν θέλω να πω περισσότερο γι' αυτό, γιατί είναι γνωστή η διαδρομή του καθενός και χαίρομαι που συντριπτικά υπάρχει η πρόθεση στήριξης αυτού του εγχειρήματος. Να πω όμως ότι τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος τη δείχνει το ότι είναι στα έργα προτεραιότητας και στα έργα σημαίες, στα έργα Μπαρόζου που έχουν επιλεχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι, και δεν μιλάμε για τους τοπικούς, κάποιοι σε κεντρικό, σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο αυτό, έχουν πιστέψει στην σπουδαιότητα αυτού του έργου, το έχουν αξιολογήσει, το έχουν αναγνωρίσει και ως τέτοιο το έχουν εντάξει στα έργα του έργου.